Μαρτυρικό θάνατο από επίθεση σκύλου βρήκε ένας 56χρονος άνδρας το απόγευμα της Κυριακής σε συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων στον Ηλιακό Κάμπο. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από το δεύτερο φύλακα της επιχείρησης. Το τραγικό της όλης υπόθεσης είναι ότι είχε κατασπαραχτεί από τα σκυλιά. Ήταν περασμένες 5:30 όταν ο Χριστός Βασιλόπουλος, 56 χρόνων, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας στο εργοστάσιο, εντοπίστηκε από το δεύτερο φύλακα της επιχείρησης νεκρό. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε μόφυρτος με πολλαπλά τραύματα σε χέρια και πόδια, μερικά μέτρα έξω από το κεντρικό κτίριο του εργοστασίου. Ο άνθρωπος που τον είδε δεν μπορούσε να πλησιάσει, γιατί στο χώρο υπήρχαν τουλάχιστον 2 άγρια σκυλιά που έμοιαζαν με επιμενικούς, πιθανότατα ράτσας μαλινουά. Για το σκυλί, ότι τον είχε φάει το σκυλί. Ναι. Όχι, δεν τον είχα δει καθόλου. Όχι. Η αστυνομία ήρθε, ο ιατροδικαστής ήρθε. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη με επικεφαλή στον αστυνομικό διευθυντή Ηλίας Παναγιώτη Μάνδαλο, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και η ιατροδικαστής από την Πάτρα. Οι άνδρες κατάφεραν να πλησιάσουν τον άτυχο άνδρα, τον οποίο είχαν κατασπαράξει τα σκυλιά. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή πατρόν Αγγελική Τσιόλα, η αιτία θανάτου διατυπώνεται ως εξής: αιμορραγική καταπληξία, συμμετεία κακώσεων, προκληθισσών, εκδειγμάτων ζώων. Πραγματικά είμαστε συγκλονισμένοι με το περιστατικό το οποίο έγινε και το οποίο πράγματι δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια εξήγηση τους λόγους για τον οποίο τα σκυλιά, τον άνθρωπο τον οποίο τα φρόντισε, τα τάισε, τα πότισε, ήταν για 3 χρόνια μαζί του, του επιτεθήκαν. Δεν υπάρχει εξήγηση από πλευράς αυτού του συγκεκριμένου γεγονότος. Ο συγκλονισμός μας και η συμπαράστασή μας στην οικογένεια του Θανόντα, του Χρήστου, του ανθρώπου ο οποίος του είχαμε εμπιστευτεί το εργοστάσιο για να το φυλάει, είναι απεριόριστη και αμέριστη. Πράγματι θα ψάξουμε να δούμε τους λόγους για το οποίο έγινε αυτό το συγκεκριμένο θλιβερό περιστατικό.